Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Ως πραξικόπημα χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου το άρθρο που ψηφίστηκε στη Βουλή πριν από τρεις μέρες για τη μεταβίβαση του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια τοποθέτηση του Περιφερειάρχη, η οποία έγινε στη διάρκεια συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και στη συνέχεια ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στις διαχρονικές πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Ηπείρου, ώστε να επιληθούν προβλήματα με τη διαχείριση των απορριμμάτων, υπογραμμίζοντας ότι οι Δήμοι, δια των τότε αναγκαστικών συνδέσμων τους, ανέθεσαν στην Περιφέρεια την κατασκευή και λειτουργία του εργοστασίου. Υπενθύμησε τους λόγους για τους οποίους η Περιφέρεια ήλθε σε σύγκρουση με την Αειφορική Ηπείρου, τη θυγατρική της Στέρνα, καθώς αποκλειστικός γνώμονας για την ήταν η υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος και η μικρότερη επιβάρυνση των κατοίκων της Ηπείρου. Η τροπολογία για τη μεταβίβαση του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων από την Περιφέρεια Ηπείρου στο Φόσδα ήταν ένα πραξικόπημα, ανέφερε σήμερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας Οικονομικής Επιτροπής ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στις διαχρονικές πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Ηπείρου, ώστε να επιληθούν προβλήματα με τη διαχείριση των απορριμμάτων, υπογραμμίζοντας ότι οι Δήμοι, δια των τότε αναγκαστικών συνδέσμων τους, ανέθεσαν στην Περιφέρεια την κατασκευή και λειτουργία του εργοστασίου. Υπενθύμησε τους λόγους για τους οποίους η Περιφέρεια ήλθε σε σύγκρουση με την Αειφορική Ηπείρου, τη θυγατρική της Στέρνα, καθώς αποκλειστικός γνώμονας ήταν η υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος και η μικρότερη επιβάρυνση των κατοίκων της Ηπείρου. Αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε αρχικά με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια με κυβερνητικούς παράγοντες μετά την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου με την οποία επιδικάστηκε κατά πλειοψηφία στον ιδιωτικό φορέα σύμπραξης αποζημίωση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ και για την οποία έχουν δρομολογηθεί από κοινού με το δημόσιο όλες οι διαδικασίες για την ακύρωσή της. Ο Περιφερειάρχης επεσήμανε τρία βασικά ζητήματα που συνιστούν εξόφθαλμη την παρέμβαση που επιχειρήθηκε και μάλιστα σε περίοδο που απουσίαζε εκτός Ελλάδος ο Πρωθυπουργός, με σκοπό να αποτραπούν υπεραιτέρω ενέργειες της Περιφέρειας και συγκεκριμένα. Η τροπολογία κατατέθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουνίου και ψηφίστηκε την Τρίτη 28 Ιουνίου σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την παραχώρηση του Καζίνο Ελληνικού στην Τέρνα, ενώ την ίδια μέρα κατατέθηκε άλλο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που περιέλαμβανε διατάξεις για τη διαχείριση απορριμμάτων από του Φόσδα. Πρόκειται για νομοσχέδιο που είχε τεθεί μάλιστα σε δημόσια διαβούλευση, χωρίς να περιλαμβάνει καμία διάταξη περί μεταβίβασης των έργων ΣΒΙΤ απορριμμάτων. Την Παρασκευή 24 Ιουνίου είχε προηγηθεί έγγραφο της Περιφέρειας προς τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης με κοινοποίηση στους Περιφερειακούς Συμβούλους, Δημάρχους Ηπείρου Φόσδα, στο οποίο δήλωνε ότι προτίθεται να θέσει υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής συσσωρευμένα ζητήματα της ΜΕΑ που άπτονται των οικονομικών συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, των πολιτών της και του δημοσίου συμφέροντος. Δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι δικαστικές εκκρεμότητες που υπάρχουν, γεγονός που εγείρει μείζωνα νομικά ζητήματα της ψηφισθήσας διάταξης. Επίσης, αναφέρθηκε και στις δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν την Περιφέρεια σε ό,τι αφορά ζητήματα διαχείρισης απορριμμάτων. Τρίτον, δεν έχει ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι παρεπόμενες ιδιαίτερα σοβαρές συμβάσεις του έργου διέπονται και από το αγγλοσαξονικό δίκαιο. Τέταρτον, υπάρχουν και σοβαρές παράμετροι που αφορούν χρηματοοικονομικά στοιχεία, ασφάλειες, εγγυήσεις κλπ. Ο Περιφερειάρχης έθεσε επίσης το θέμα των οφειλών των Δήμων για τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, που σήμερα ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Αλήθεια, ποιος θα τα καταβάλει αυτά, αναρωτήθηκε, ενώ αναφέρθηκε και στο ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα που προκύπτει με όσους Δήμους είτε δεν μεταφέρουν καν απορρίμματα στο εργοστάσιο, ή δεν είναι συνεπείς στις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Η Περιφέρεια σιγά-σιγά θα πρέπει να αποσυρθεί από τη διαχείριση των απορριμμάτων που της ανατέθηκε από τους Δήμους. Δεν μπορεί όμως αυτό να γίνει χωρίς την πλήρη διασφάλισή της έναντι των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει. Επίσης, απαιτείται να υπάρχει ένας Φόσδας στελεχωμένος επαρκώς και με πλήρη οικονομική επάρκεια, που σήμερα τουλάχιστον δεν φαίνεται να υπάρχει στο επίπεδο που απαιτεί η διαχείριση του εργοστασίου απορριμμάτων, για τη λειτουργία του οποίου η Περιφέρεια έχει καταβάλει σημαντικά ποσά, τόσο στο κατασκευαστικό 20 εκατομμύρια ευρώ, πλέον απαλωτριώσεις κλπ, όσο και στο λειτουργικό στάδιο, ανέφερε ο Περιφερειάρχης.
με τον ιδιωτικό φορέα σύμπραξης της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων Ηπείρου, υπάρχουν πολλά ζητήματα ανοιχτά για το διάστημα που δημόσιος φορέας της σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου. Και αυτά πρέπει να ρυθμιστούν θεσμικά, γι' αυτό και η Περιφέρεια είναι υποχρεωμένη να θέσει όλα τα εκκρεμή ζητήματα ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, που δεν είναι το Διαιτητικό Δικαστήριο για την αξιολόγησή τους, αλλά και άλλων αρμοδίων ανεξάρτητων αρχών, επισημαίνεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Περιφέρεια Ηπείρου. Με την μετακίνηση παθολόγου από το Γενικό Νοσοκομείο της Λευκάδας στο Γενικό Νοσοκομείο της Πρέβεζας, επιχειρείται να δοθεί προσωρινή λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται στην παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Πρέβεζας. Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων της Ηπείρου, μεταξύ άλλων, επισημαίνει πως θα πρέπει να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα, ζητώντας την άμεση ανάκληση της μετακίνησης παθολόγου από το Γενικό Νοσοκομείο της Λευκάδας και να δοθεί μόνιμη λύση με την πλήρωση των κενών θέσεων γενικότερα στα νοσοκομεία και στα προβλήματα που αντιμετωπίζονται. Εμείς για το θέμα αυτό έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας και μέλος της Ένωσης Γιατρών Ελλάδας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κύρλα. Κύριε Κύρλα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε ευκαιρία Ευαγγελίου. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Το πρόβλημα με, ή μάλλον η υφιστάμενη κατάσταση, ποια είναι τώρα με την παθολογική κλινική? Να σας πω, καταρχάς, να κάνω έτσι λίγο μια μικρή εισαγωγή για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές περίπου ποια είναι η κατάσταση στα δευτεροβάθμια νοσοκομεία εδώ της περιοχής, αλλά και σε όλες τις χώρες και ιδιαίτερα στις παθολογικές κλινικές. Γενικά στα δευτεροβάθμια νοσοκομεία όλης της χώρας και ειδικά στην ειδικότητα της παθολογίας, δηλαδή στις παθολογικές κλινικές, όπως και σε άλλες ειδικότητες, αναισθησιολογίας κτλ., υπάρχει μια σοβαρή έλλειψη από ιατρικό προσωπικό. Αυτό το γενικότερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας αντανακλάται και στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, όπως και στο νοσοκομείο της Λευκάδας. Το πρόβλημα αυτό δεν οφείλεται, όπως λέει η κυβέρνηση και προσπαθεί να επισημάνει σε κάθε της ευκαιρία, στο ότι δεν υπάρχουν γιατροί παθολόγοι, γιατροί αναισθησιολόγοι ή ότι δεν προτιμάνε το ΕΣΥ. Το πρόβλημα αυτό έχει πολύ συγκεκριμένες αιτίες, τις οποίες και επιγραμματικά νομίζω ότι θα πρέπει να αναφέρουμε. Βεβαίως. Μία από αυτές τις αιτίες είναι ότι όλοι ξέρουμε ότι τα προηγούμενα 2 χρόνια περάσαμε μια 2,5 χρόνια, περάσαμε και περνάμε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση με την πανδημία. Αυτή την δύσκολη κατάσταση την επομίστηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας στο μεγαλύτερο, στο συντριπτικά μεγαλύτερο όγκο, από τη στιγμή που τα ιδιωτικά θεραπευτήρια δεν θέλησαν να βάλουν πλάτη και να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας, και συγκεκριμένα τα δημόσια νοσοκομεία, πολύ μεγάλο όγκο περιστατικών, δηλαδή το μεγάλο βάρος, το δέχτηκαν οι πνευμονολογικές κλινικές και οι παθολογικές κλινικές, όπου δεν υπήρχαν πνευμονολογικές κλινικές, όπως παραδείγματος χάρη στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, που δεν έχουμε ούτε καν πνευμονολόγο, όχι πνευμονολογική κλινική. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι αυτό το χρονικό διάστημα και τα τελευταία 2-2,5 χρόνια η παθολογική κλινική, αλλά και διαχρονικά, σήκωνε ένα πολύ μεγάλο βάρος διακίνησης ασθενών, οι οποίοι δεν ήταν και εύκολοι στη διαχείρισή τους, ήταν ασθενείς βαρέως πάσχοντες με πολλά προβλήματα κτλ. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, τους σήκωσαν εδώ πέρα και οι παθολόγοι του νοσοκομείου της Πρέβεζας και οι παθολόγοι πανελλαδικά, και καταλαβαίνετε ότι ήταν ένας αποτρεπτικός παράγοντας στο να στελεχωθούν τα παθολογικά τμήματα, οι παθολογικές κλινικές με επιπλέον γιατρούς, δηλαδή γιατροί οι οποίοι ήταν στον ιδιωτικό τομέα, δίσταζαν να ενταχθούν στο ΕΣΥ, προφανώς μπροστά σε όλη αυτή την δύσκολη κατάσταση. Οι συνθήκες εργασίας, ειδικά των παθολόγων, είναι επίπεδο κατέργου, δηλαδή ακραίες συνθήκες εργασίας, με πολλές εφημερίες, με πολύ μεγάλη ευθύνη, με πολύ μεγάλη κούραση κτλ. Και αντιστοίχως οι απολαβές, οι οποίες μπορεί να έχει ένας γιατρός επιμελητής β' πρωτοδιοριζόμενος, είναι της τάξης 1.200 ευρώ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν μια σειρά από αποτρεπτικούς παράγοντες για τους οποίους δεν υπάρχουν παθολόγοι στα νοσοκομεία. Mm-hmm. Γι' αυτό όλα τα προβλήματα. Βλέπουμε ότι η πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 3 χρόνια δεν έδωσε κάποια επιπλέον κίνητρα σε γιατρούς να έρθουν στο νοσοκομείο. Προκηρυχτήκανε κάποιες θέσεις και μόνιμες και στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, αλλά προφανώς δεν έβαλε κανένα χαρτιά
για να έρθει, γιατί είναι οι συνθήκες πάρα πολύ άσχημες και οι απολαύσεις πάρα πολύ χαμηλές. Άρα το πρόβλημα υποστελέχωσης δεν εμφανίστηκε στο νοσοκομείο της Πρέβεζας αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο υπάρχει. Σε όλη τη φάση της πανδημίας, η παθολογική της Πρέβεζας, αλλά και άλλα τμήματα του νοσοκομείου της Πρέβεζας ήταν σημαντικά υποστελεχωμένα. Απλά αυτή τη στιγμή το πρόβλημα βγήκε προς τα έξω, γιατί αυτή η στιγμή παρέκει. Δηλαδή, υπήρχαν ουσιαστικά τρεις γιατροί οι οποίοι ήταν μόνιμοι και μία συνάδελφος γιατρός η οποία εργάζεται στο νοσοκομείο με μπλοκάκι. Από τους τρεις γιατρούς, ο ένας έχει υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας του, οπότε ήταν με παράταση στο νοσοκομείο, η οποία παράταση, σύμφωνα με όσο γνωρίζουμε ως τώρα, ήταν μέχρι χθες σήμερα, και ο ίδιος δεν ξέρουμε τι θα κάνει, αν θα θέλει να συνεχίσει άλλο, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι 67 πλάς και δεν μπορεί ο άνθρωπος να δουλέψει. Κύριε Κύρλα, αυτό που είπατε λίγο πριν δεν φάνηκε τώρα περισσότερο και λόγω της πανδημίας, αλλά το να λειτουργούν όμως τα νοσοκομεία της Λευκάδας και της Πρέβεζας ως συγκοινωνούντα δοχεία. Δηλαδή, όποτε υπάρχει έλλειψη μιας ειδικότητας στο Γενικό Νοσοκομείο της Πρέβεζας, με εντέλεσθε να μπορεί να καλυφθεί προσωρινά από το Γενικό Νοσοκομείο της Λευκάδας, δεν ξέρω αν λύνεται το πρόβλημα ή αν οξύνεται περισσότερο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή την εποχή διανύουμε και την τουριστική περίοδο, που σημαίνει ότι ο πληθυσμός της Πρέβεζας είναι αυξημένος κατά πολύ. Ο πληθυσμός και της Πρέβεζας και της Λευκάδας. Και της Λευκάδας, εννοείται. Και οι μετακινήσεις γιατρών από το ένα νοσοκομείο στο άλλο είναι προς μια λάθος κατεύθυνση. Έτσι. Και φυσικά δεν συμφωνεί κανένας γιατρός να μετακινείται. Ναι, αλλά τι απαντήσεις έχετε πάρει? Γιατί αυτό, φαντάζομαι, το θέμα το έχετε εσείς κάνει γνωστό και στην διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο θα έχει φτάσει. Οι απαντήσεις που έχετε λάβει ποιες είναι? Ότι έχουν γίνει προκηρύξεις και δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις? Να σας πω, περίπου αυτή είναι η απάντηση. Η απάντηση, δηλαδή, η επίσημη απάντηση της πολιτείας είναι ότι εμάς πρόθεσή μας είναι να στελεχώσουμε τα νοσοκομεία και δεν θέλουν οι γιατροί να έρθουν. Ναι. Και είναι φυσιολογικό τώρα ένας γιατρός παθολόγος να μην θέλει να έρθει στο νοσοκομείο της Πρέβεζας ή στο νοσοκομείο της Λευκάδας να εργαστεί, γιατί εργάζεται σε συνθήκες ακραίες. Δηλαδή, πρέπει να διαχειριστεί ένα τεράστιο όγκο ασθενών, βαρέως πασχόντων, έχει μια τεράστια ευθύνη η οποία έχει και νομικές προεκτάσεις και με ελάχιστες απολαβές. Δηλαδή, κανένας για να το επιχειρήσει αυτό δεν έχει κάνει. Κύριε Κύρλα, δεν θα μπορούσαν να προκηρυχθούν περισσότερες θέσεις. Να ρωτήσω κάτι. Δεν θα μπορούσαν να προκηρυχθούν περισσότερες θέσεις βάσει των αναγκών των νοσοκομείων? Δηλαδή, αυτό δεν το γνωρίζω και σας το ρωτώ, γιατί να ενημερωθούμε τουλάχιστον. Μία θέση δικαιούται παθολόγου το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας? Ο αριθμός των θέσεων που μπορεί να προκηρύξει ένα νοσοκομείο καθορίζεται από το πόσες οργανικές θέσεις υπάρχουν για τη συγκεκριμένη ειδικότητα στο οργανόγραμμα. Μάλιστα. Στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου της Πρέβεζας προβλέπεται για 4 παθολόγους. Αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένες οι 3 από τις 4 θέσεις. Ως εκ τούτου, η δυνατότητα προκήρυξης είναι μόνο μίας. Μάλιστα. Οπότε και να θέλουν να προκηρύξουν δεύτερη, δεν μπορούν να προκηρύξουν. Το θέμα είναι γιατί οι οργανισμοί όμως των νοσοκομείων να προβλέπουν τόσες λίγες θέσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Αυτό είναι θέμα το οποίο έχει να κάνει με την πολιτική επιλογή τη σημερινή αλλά και τη προηγούμενη κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτοί οι οργανισμοί υπάρχουν το 2013 και μετά είναι μνημονιακοί οργανισμοί και δεν έχουν αλλάχθεί ακόμα μέχρι τώρα. Με αυτού του μνημονιακού οργανισμού, οι οποίες προβλέπουν λιπείς θέσεις ιατρών, δηλαδή οι θέσεις γιατρών που προβλέπουν λιγότερες από τις ανάγκες, και πάλι το 30% των θέσεων αυτές είναι κενές. Δηλαδή, καταλάβατε σε τι μέγεθος υποστελέχωσης είναι τα νοσοκομεία της χώρας και τα νοσοκομεία της Πρέβεζας. Ναι, αλλά πώς θα λειτουργήσουν τα περιφερειακά νοσοκομεία όταν μιλάμε για δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας, όταν μιλάμε για δημόσιες δομές, όταν μιλάμε για δευτεροβάθμια, αν θέλετε, φροντίδα υγείας, όταν μιλάμε ότι οι περισσότεροι πολίτες και λόγω της οικονομικής κρίσης και της οικονομικής δυσπραγίας που βιώνουν, συνήθως οδηγούνται στα νοσοκομεία ζητώντας περίθαλψη ή νοσηλεία? Κυρία Ευαγγελίου, να σας πω, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ένα νοσοκομείο για να στελεχωθεί καλά και να λειτουργήσει καλά και να μπορεί να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στον κόσμο, χρειάζεται δύο απλά πράγματα.
Χρειάζεται πρώτα καλή στελέχωση από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Και δεύτερο που χρειάζεται είναι μια αρχή χρηματοδότηση, ώστε να μπορεί να έχουν οι γιατροί τα απαιτούμενα εργαλεία και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για να τα κάνουν. Όταν δεν έχει ούτε το ένα ούτε το άλλο, τι γίνεται? Η σημερινή κυβέρνηση πήρε μια πολιτική επιλογή εν μέσω πανδημίας να μην ούτε να στελεχώσει τα νοσοκομεία, ούτε να τα χρηματοδοτήσει, ούτε να τα εξοπλίσει με τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Γιατί πήρε αυτή την επιλογή? Το είπε μόνη της. Γιατί προσπαθεί να μετατρέψει τα νοσοκομεία σε εμπορευματικές, σε μονάδες, σε επιχειρησιακές μονάδες με οικονομική αυτοτέλεια, προσπαθώντας να βάλει επιχειρηματίες μέσα στα νοσοκομεία και να περπατήσει την πολιτική των ΣΔΙΤ. Αυτός είναι ο σκοπός της. Γι' αυτό το λόγο δεν κάνει προσλήψεις, γι' αυτό το λόγο δεν χρηματοδοτεί από την κρατική χρηματοδότηση περισσότερο τα νοσοκομεία. Γι' αυτό το λόγο δεν αυξάνει τις μισθολογικές απολαβές των γιατρών, θα τους δώσει ένα επιπλέον κίνητρο να έρθουν στο ΕΣΥ. Και μετά έρχεται και χύνει κροκοδίλια δάκρυα και λέει: δεν θέλουν οι γιατροί να βάλουν πλάτη. Και όταν φτάσουν τα πράγματα στο ΚΕΠΕΝΤΕ, όπως έφτασε στην Πρέβεζα που υπήρχε σοβαρό εφημεριακό πρόβλημα, ανακαλύψουν τη μετακίνηση ενός συναδέρφου από το νοσοκομείο της Λευκάδας, το οποίο και αυτό είναι σοβαρά υποστελεχωμένο συνολικά ως νοσοκομείο, αλλά και ως παθολογική κλινική, για να μπαλώσουν προσωρινά για κάποιες λίγες μέρες μια τρύπα στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Εμείς, ως εργαζόμενοι στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, αλλά και ως γιατροί, δεν θεωρούμε ότι οι γιατροί πρέπει να είναι γυρολόγοι και να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί, και ούτε θεωρούμε ότι αυτού του τύπου οι λύσεις είναι ουσιαστικές λύσεις, αλλά αντιθέτως είναι μέρος του προβλήματος. Και να σας πω και τι είναι μέρος του προβλήματος. Γιατί όταν παίρνεις έναν γιατρό και τον πηγαίνεις μία από εδώ, μία από εκεί, χωρίς να τον ρωτάς και να τον περιφέρεις από εδώ και από εκεί, στο τέλος αυτός ο γιατρός θα παραιτηθεί. Γιατί οι περισσότεροι που καθόμαστε εδώ δεν είναι ότι καθόμαστε από ένα περίσσευμα συνείδησης, γιατί καταλαβαίνουμε ότι επιτελούμε ένα κοινωνικό έργο και όχι γιατί υπάρχουν ισχυρά οικονομικά ή οποιαδήποτε κίνητρα για τα οποία καθόμαστε στο ΕΣΥ. Οπότε όταν υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση ή απαξιωτική σε μεγάλο βαθμό από την πλευρά της έκτης υγειονομικής περιφέρειας, είναι λογικό ότι ότι για το γιατρό αυτό τον οδηγεί στην παρέτηση και στο τέλος τι κάνεις, πολλαπλασιάζεις το ίδιο υπάρχον σοβαρό πρόβλημα. Κύριε, έχετε εικόνα και για τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά κέντρα υγείας του νομού. Εκεί τι γίνεται, πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα ή αν θέλετε πόσοι, αν έχει δοθεί λύση ικανοποιητική για τους πολίτες και για όλους αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως κάποια στιγμή χρειαστεί τη βοήθεια ή την επέμβαση ενός γιατρού σε κάποιο κέντρο υγείας? Να σας πω, τα κέντρα υγείας του νομού Πρέβεζας, ειδικά τα τελευταία 10-12 χρόνια, δηλαδή από την έναρξη της κρίσης και μετά, υπέστησαν πολύ σοβαρό πλήγμα όσον αφορά τη στελέχωσή τους σε ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και σε επίπεδο στελέχωσης. Είχαν υποβαθμιστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, στο βαθμό που ουσιαστικά αυτό που μπορούσαν να κάνουν άνετα είναι μόνο να συνταγογραφούν. Δηλαδή αυτό ήταν η πρωτοβάθμια περίθαλψη που μπορούσαν ουσιαστικά να παρέχουν. Οι συνάδελφοι οι οποίοι εργάζονταν εκεί στα κέντρα υγείας δεν είχαν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν παρά μόνο τα πολύ 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 απλά περιστατικά, με αποτέλεσμα να αναγκάζονταν να τα διακινούν προς το νοσοκομείο. Αυτή η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο σε ορισμένο βαθμό, όπως παραδείγματος χάρη στο κέντρο υγείας Πιλιππιάδας ή στο κέντρο υγείας Καναλακίου και Πάργας, το οποίο είχαν φτάσει και σε κάποια περίοδο, ειδικά το κέντρο υγείας Καναλακίου και Πάργας, να μην εφημερεύουν σε καθημερινή βάση και εφημερεύαν να αλλάξει. Εκείνη η περιοχή, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ιδιαίτερα τουριστική περιοχή, γιατί υπάρχει ο τουριστικός προορισμός της Πάργας και ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν φοβερό. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, τα λείπτονται εφημεριακά, αλλά αυτό είναι πολύ πίσω από τον όγκο του πληθυσμού που παραθερίζει αυτή τη στιγμή και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στην Πάργα. Είναι δηλαδή τίποτα. Μια πρώτη βοήθεια είναι απλά για να φτάσουν στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Κύριε Κύρλα, ας ελπίσουμε ότι θα δοθεί μόνιμη λύση και όχι κάποια προσωρινή λύση, γιατί είπαμε ότι αυτά είναι απλά μπαλώματα και δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα, όταν μάλιστα αυτά έχουν να κάνουν με την υγεία του λαού. Εύχομαι κι εγώ να εισακουστεί αυτή η ευχή που κάνετε, αν και πιστεύω ότι δεν είναι θέμα ευχών, είναι θέμα πολιτικών επιλογών. Δηλαδή, όταν υπάρχουν αυτές οι πολιτικές επιλογές που θέλουν να μετατρέψουν τα νοσοκομεία σε επιχειρηματικές μονάδες, δηλαδή περάσαμε μια ολόκληρη πανδημία και είδαμε ότι αυτή την πανδημία τη σήκωσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είδαμε ότι ο ιδιωτικός τομέας, τα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια δεν βάλαν καθόλου πλάτη. Κοίταξαν απλά να βγάλουν λεφτά
από αυτή την κατάσταση. Και αυτή η τεράστια πείρα που αποκομίσαμε από τα 2,5 αυτά χρόνια δεν έβγαλαν κανένα συμπέρασμα από την κυβέρνηση να δουν ότι αυτό ήταν που τους κράτησε και ότι αυτό είναι που πρέπει να στελεχώσουμε, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εμείς κάνουμε μια προτροπή και ένα ανοιχτό κάλεσμα στο λαό της Άρτας, της Πρέβεζης, όσους μας ακούνε από το τηλεοπτικό σας σταθμό, να πιέσουν πολιτικά και κινηματικά προς αυτή την κατεύθυνση. Να στελεχωθούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας με μαζικές προσλήψεις μόνο προσωπικού και σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης των νοσοκομείων στα επίπεδα προκρίσης. Αυτό το μήνυμα ήθελα να περάσω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, γεια σας. Την πρώτη της ποιητική συλλογή που φέρει τον τίτλο «Ρητά και άρρητα» παρουσίασε στο κοινό της Άρτας η Βίκη Αναγνώστη. Πρόκειται για μια αξιόλογη ποιητική συλλογή η οποία έχει να προσφέρει πολλά τόσο στο πνεύμα όσο και στην ψυχή του κάθε αναγνώστη. Η πρώτη ποιητική συλλογή της Βίκης Αναγνώστη με τίτλο «Ρητά και άρρηκτα» παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης στο κοινό της Άρτας. Η μοναδικότητα της ποίησης της Βίκης Αναγνώστη στηρίζεται στη συνύπαρξη δύο στοιχείων που πολύ σπάνιες συνυπάρχουν στη σύγχρονη ποίηση. Την εξομολόγηση της ψυχής, βασικά της νεανικής ερωτευμένης καρδιάς, αλλά και όλου του μυστικού κόσμου της ύπαρξης και μαζί της τις απέραντες γνώσεις του αρχαίου κόσμου, αλλά και του σύγχρονου κόσμου της επιστήμης. Ρητά και άρρητα της αγαπητής συντοπίτησάς μας, κυρίας Βίκης Βούρη Αναγνώστη. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε είναι ένα από τα ποίηματα που έχουν μελοποιηθεί από την κυρία Ελευθερία Μεταξά, την κυρία, και έχει το τίτλο «Άσμα διφυραμβρικών». Την εκδήλωσή μας συνδιοργανώνουν ο Δήμος Αρταίων, που ανταμοκρίθηκε άμεσα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε όλες τις ανάγκες της παρούσης και σε κάθε επιθυμία μας, και ο Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Άρτης, ο Σκουφάς, που την αγκάλιασε με ενθουσιασμό από την πρώτη στιγμή. Εξάλλου, το ενδιαφέρον του συγκεκριμένου συλλόγου για τον πολιτισμό, τις τέχνες και τα γράμματα είναι ορατό και αποδεδειγμένο σε βάθος χρόνου. Εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αρταίων για την απελευθέρωση της πόλης μας, τα Ελευθέρια, με πλήθος εκδηλώσεων σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους σε διάφορους πολιτιστικούς χώρους και πολλά σημεία της πόλης μας, καταρθώνοντας έτσι να φαντάζει όλη η Άρτα μια σκηνή. Ο Δήμαρχος Αρταίων, κ. Χρήστος Τσιρογιάννης, βρίσκεται εκτός Άρτας και δυστυχώς, αν και θα ήθελε πολύ, δεν θα παρευρεθεί στην εκδήλωσή μας. Ωστόσο, επικοινώνησε μαζί μας, σας στέλνει τις ευχές του για το βιβλίο να είναι καλοτάξιδο και μας επισήμανε ότι ο Δήμος θα αγοράσει έναν αριθμό βιβλίων για να στηρίξει έντρακτα την προσπάθειά σας. Η ποίηση μοιάζει να είναι σαν μια φωτεινή θύρα, μία ξαφνική πνευματική οδός
μέσα στη γενική φυσική μας πορεία, όπου όταν την βαδίζεις μοναχός, στην πραγματικότητα είσαι με πολλούς, καθώς εκείνοι εγείρονται και σε συντροφεύουν. Στην μοναχική του πορεία αυτή ο ποιητής αγκαλιάζεται από ψυχές γύρω του και όταν γυρίσει πίσω για να βαδίσει με τους πολλούς, είναι τελείως μόνος. Κυρίες και κύριοι, η πιο υψηλή μορφή ανθρώπινου λόγου, η ποίηση, και η πιο υψηλή μορφή ανθρώπινης έκφρασης, η μουσική και το τραγούδι, έχουν έναν μοναδικό και μόνιμο κριτήριο υψηλής ποιότητας, που έρχεται αυτόρυτα από το πιο σπουδαίο και αλάνθαστο μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής, τη συγκίνηση. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από το ανθρώπινο δάκρυ. Είναι το μόνο εκφραστικό μέσο μαζί με την έμπνευση που δεν ρωτάει τη λογική. Ακριβώς επειδή η αλήθεια τους είναι, φίλες και φίλοι, αδιαπραγμάτευτη. Οι ημέρες για τις οποίες μίλησαν οι μεγάλοι στοχαστές είναι ήδη εδώ. Δίψα απλώνεται για εφήμερη αυτοπροβολή και στερεμένες πνευματικές ψυχές αναλύσκονται διαρκώς σε ταξίδια, κοινωνικής ψευδοκαταξίωσης. Με πόθο διακαεί την ανελευθερία της υποταγής της ψυχής στη λυκοφιλία και την ασθενμένουσα δόξα. Και είναι, φίλες και φίλοι, σπάνιο και ανορθόδοξο συνάμα το τοπίο της αληθινής ποίησης να γεμίζει με υδρότα προσμονής στο μέσο φως μιας χαμένης νιώτης που πάλεται άγευστη μέχρι να σβήσει. Ενδύοτε το μέγα φως της ανάτασης που προκαλεί ποιητική διάρκεια μέσα σε χέρια που δεν κλείνουν από τον πόνο του άσπερου νου και διαρκεί όσο η ίδια η διάρκεια. 8 γράμματα. Ρητά και άρρητα λοιπόν. Στην ποίηση της αγαπητής μου φίλης Βίκης Αναγνώστη συναντώ το μύθο που διατρέχει χρονικά τη φιλοσοφία της ζωής και τη φιλοσοφία της ζωής που με καλοσύνη και υπομονή διατρέχει χωρικά τον αναφέρετο από την αληθινή ποίηση ενάρετο κόσμο. Την ποίηση, φίλες και φίλοι, δεν την ενδιαφέρει ο τίτλος, ούτε το όνομα. Μόνο που φλέγεται στη ρίζα της να βρει άξιους εκφραστές, να διαλαλήσουν τη δωρεά της αποκάλυψης, διότι περί αποκαλύψεως πρόκειται. Προκαλεί την ψυχή με τίτλον «Επινίκιον» ως ύμνο ξεκάθαρο με χαρακτήρα ανέγκυκτο στη σύψη της πνευματικής αφάνειας. Και το λέγω τούτο καθώς ο τίτλος άλλοτε προβάλλει ως κάφημα και άλλοτε ως ηλασμός. Έκφραση. Με λέξεις αρχαιοελληνικής ταυτότητας και γραφής που αναδεικνύουν τη σπουδή της ποιήτριας σε ρίζες αγνές και γνώριμες, αλλά και μία συνέχεια σε μία γραφή απλή, νεοελληνική και κατανοητή πλήρως και με απόλυτη διάρκεια και σαφήνεια. Σανταλίρουσα γλυπτό και σκανδαλίρουσα. Γλυπτό το θωράκιο του ναού της Απτέρου Νίκης στην Ακρόπολη. Και στο Πιστόφυλλο βλέπουμε κριτικές από εξαιρετικά γνωστούς ανθρώπους στο χώρο της ποίησης. Την προσοχή μου όμως τράβηξε η πρώτη από αυτές που την έγραψε η διακεκριμένη ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη Ρουφ. Ας μου επιτρέψετε, η μοναδικότητα της ποίησης της Βίκης Αναγνώστη στηρίζεται στη συνύπαρξη δύο στοιχείων που πολύ σπάνια συνυπάρχουν στην σύγχρονη ποίηση.
την εξομολόγηση της ψυχής, βασικά της νεανικής ερωτευμένης καρδιάς, αλλά και όλου του μυστικού κόσμου της ύπαρξης και μαζί της απέραντης γνώσης του αρχαίου κόσμου, αλλά και του σύγχρονου κόσμου της επιστήμης. Και δεν είναι μόνο συνύπαρξη, είναι ένα δέσιμο βαθύ, μια ανταλλαγή λόγων ύπαρξης που συχνά οδηγεί στη βαθιά σοφία. Η συμπατριώτησά μας, λοιπόν, μας κάνει υπερήφανους μέσα από το έργο της και όπως πολύ εύστοχα έγραψε σε μια πρόσφατη συνέντευξή σας η δική μας δημοσιογράφος, η κυρία Βίκη Καινούριο, αν δεν ήταν αρχαιολόγος, φιλόλογος και ποιήτρια, η Βίκη Ανεγνώστη θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί πρέσβυρα της Αθηνής. Μοναδικές φυσικές ομορφιές της, τον αρχαιολογικό της πλούτο, την ένδοξη και αδιάλειπτη ιστορία της, το κάστρο και το ρολόι της, που μετράει επί αιώνες καθημερινά το χρόνο της και δίνει το ρυθμό στην πόλη μας, η ντοπιολαλιά της, η λαϊκή θυμοσοφία της, η γεμάτη ζωντάνια ψυχή της πόλης μας. Ο πνευματικός της πλούτος γίνεται τέχνη, γίνεται ποίηση, γίνεται πράξη, αυτό που είπε και ο ποιητής Ανδρέας Επιρίκος, «Δώσ' μου το χέρι σου και πάρε μου τη λέξη». Και μου δώσατε εσείς, αγαπητοί μου φίλοι, το χέρι σας, την καρδιά σας και η συγκίνηση είναι μεγάλη. Κεραίει ως σπονδύ μέσα από τα ρητά και έπειτα γίνεται άρρητη στα μύχια της ψυχής μου, μέχρι και πάλι να γίνει ρητό, να γίνει στίχος. Και εδώ να πω ότι δεν είναι τυχαία και η παρήχηση του ρο, του ταφ και του αλφα, ρητά και άρρητα, με την άρτα που διαθέτει και αυτή το αλφα, το ρο και το ταφ. Ένα τίτλο που εμπνεύστηκα και αυτόν όπως και πολλά ποίηματα εδώ ένα πρωινό στην άρτα. Δεν θα σας κουράσω περαιτέρω. Υπόθηκαν τόσα πολλά που ό,τι και να πω θα είναι λιγότερο και θα πρέπει να ευχαριστήσω εδώ όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν και για την οργάνωση της απόψινής βραδιάς και εκδήλωσης και τους συνομιλητές μου. Με τη σειρά λοιπόν. Θερμά ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τους συνδιοργανωτές της υπέροχης απόψινής εκδήλωσης, τον Δήμαρχο κύριο Τσιρογιάννη, τον Αντιδήμαρχο των Πολιτών. Άλλοτε, σε ένα διαφορετικό εσπερινό, άκουσα το θρόισμα της Ακάνθου πάνω στα αρχαία και ονόκρανα να μιλούν ψιθυριστά με τα φωτοστέφανα των Αγίων, ψάλλοντας για την πορφυρένια δόξα της Άννας της Παλαιολογίνας. Στα υπερώα της Χρυσόθρονης του πάθους παρηγορήτησας, η πόλη τον πόνο της ακουμπούσε και χωρίς να φουγκράζεται την απελπισμένη φωνή που εκλυπαρούσε καθώς χανόταν στα ορμητικά νερά του Άρα. Τράβα καλέ την άλυσον, τράβα την αλυσίδα. Θυσίαζε σώμα και ψυχή στο όνομα του Διαβάτη. Κι όταν το μπαρούτι πήρε φωτιά, στους λόφους αντιλαλούσαν οι θεάνες του Μακρυγιάννη και στους δείκτες του ρολογιού φύσηξε ο αέρας της Λευτεριάς. Δύστηκε η ψυχή μου. Ο ήχος του όπλου ποτέ δεν σύγησε. Με ακολουθεί. Αφού τα βουνά έγιναν κοινοτάφια από εχθρικά και εμφύλια γύψαν. Μνήμες ασπάλαθαν. Και οι δείκτες του ρολογιού έμειναν και πάλι καρφωμένοι. Ενώ η καμπάνα συνέχισε να συλλέγει ήχους για να γράφει στις παρτιτούρες της τον θρήνο των ορών της ευνομίας της δίκης. Πώς να λες μόνοι σου το γεμάτο αγάπη γλέμμα σου, το όνει
μες μακρύγει τους λεμόναθους, μου δίνες τη φούχτα σου, τον ρόδο την ανάσα. Πώς να λησμονήσω τη φωνή σου πάνω στις φτερούγες του νοτιά, όταν με μεθούσε το τραγούδι που έλεγε στην άκρο θαλασσιά. Πώς να λησμονήσω το φεδιό σου στα άσπρο αλογό των ουρανών. Κάθε προτιμάει να με μονή στην ανέγγιχτη ομορφιά των λουδιών. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Ανάδελφο, με σημάδι γαλήνη στο μέτωπο και θρόισμα θρησκευτικής αξίας στη πνοή, και το πνεύμα μου, φίλες και φίλοι, συνένεσε και είπα: ναι, εδώ διαβάζω ποίηση, ποίηση χωρίς καμία μα καμία άλλη αφορμή, και το ερωτικό στοιχείο προείσταται και δεσπόζει μέσα στο πρώτο αυτό έργο. Καθώς κάθε γυναικεία φύση εξαρτάται απολύτως από τον έρωτα, τον αποζητά διαρκώς, με ιδανικές μορφές, σε νόρμες που οδηγούν στην παντοδυναμία του ιδεαλισμού, με συγχωρείτε, που ρίχνουν νερό στο μήλο του αιώνιου, του ιδανικού, του λυτρωτικού και του ακέραιου. Γράφει στο βιβλίο της: στην ιερή σιωπή πάντα θα σε αναζητώ, και όσο το δάκρυ της αγάπης θα κυλάει, στο θεϊκό το πρόσωπό σου θα ομνίω. Είσαι το αρχαίγωνο πάθος στα μόρια του κορμιού μου, με το μύρο του έρωτα κάρτισε η ζωή μου, σε βράχο σκληρό ο φάρος σου, το μαύρο πέλαγο φωτίζει και ο ήλιος το ταξίδι του τα νέφη του χρόνου σκορπίζει. Φίλες και φίλοι, κάθε ποιητικός λόγος οφείλει να έχει διάρκεια και πορεία προς τα εσώτερα και δημιουργικά ψυχικά αμάραντα ρόδα της βιωτής, και να αφαιρεί τον τύπο επιλέγοντας σοφά την ουσία. Και το γεγονός αυτό έρχεται να το επιβεβαιώσει και να το φωτίσει με τρόπο αναντήρητο ο στοχασμός που ύπταται κάθε προσωπικής επιλογής, και φωτίζει πολύ νωρίς σε χρόνο, χωρίς σκόπο, την ίδια την αξία. Στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του RTV φιλοξενήσαμε τον επικεφαλής Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, τον κύριο Κωνσταντίνο Αλιμάρο, ο οποίος μίλησε για ένα έλλειμμα
στην Σχολική Επιτροπή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Είχαμε ζητήσει, θα πρέπει αυτό να το σημειώσω, να έχουμε σήμερα κοντά μας, να φιλοξενήσουμε στο δελτίο, στο κεντρικό δελτίο, τον κύριο Χασιάκο, με τον οποίο να συζητήσουμε το ίδιο θέμα, να μας πει εκείνος την δική του άποψη και φυσικά θα μπορούσαμε να αναλύσουμε και άλλα θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει έρθει όμως μία ανακοίνωση, την οποία θα σας διαβάσω ευθύς αμέσως. Ενημερώθηκα ότι στο κεντρικό σας δελτίο θα παρουσιάσετε θέμα σχετικό με την ενιαία πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Σας παρακαλώ να αναγνωστεί η παρακάτω ανακοίνωση κατά την παρουσίαση του θέματος. Κατά τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων του έτους 2021 της ενιαίας πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, διαπιστώθηκε έλλειμμα ποσού 14.418 ευρώ. Κατόπιν τούτου, τα απολογιστικά στοιχεία εστάλησαν στην Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και το έλλειμμα γνωστοποιήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας προκειμένου να ελεγχθεί ο υπεύθυνος. Σχετική ενημέρωση έγινε κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Ιουνίου, αναφέρει η ανακοίνωση η οποία εστάλει από το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Στα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς φροντίζουμε για σας. Kids Valley Δημητριακά μείον 50%. Colgate, Palmolive και Sanex προϊόντα μείον 50%. Καροτέν, Νοξίμα και Τέζα μείον 50%. Skip 45 μεζούρες 7,69. Και όμω 45 μεζούρες 4,89. Zeva Deluxe 3,69. Ελωμάς. Κάθε μέρα κοντά σας. Επίσης μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε κοτόπουλο συντηρισμού νοπό μόνο 2,99 το κιλό, μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 69 λεπτά, αμύτα πορτοκάλι μήλο βερί κοκο 1 λίτρου μόνο 89 λεπτά, μάξι χαρτί υγείας τρίφυλλο δεκάρι 3,19, Κρέτα Φάρμ σε νελάδι γαλοπούλιας 35% φθηνότερα, Νιβέα αντιλιακά 50% φθηνότερα. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Μπορεί να φαίνονται ίδια, όμως αυτό ξεχωρίζει για την οστιμιά του και την καταγωγή του. Είναι κοτόπουλο από τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας, που εδώ και 40 χρόνια σας χαρίζει γεύση και υγεία. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Βιομηχανία Γάλακτος Υπήρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Υπήρου. Καράλης. Ελληνικά βραβευμένα τυριά. Στην Carrier, με πάνω από έναν αιώνα τεχνογνωσία και εμπειρία, έχουμε κλιματίσει μεγάλα έργα σε ολόκληρο τον κόσμο. Κι όμως, το μεγαλύτερο μας έργο είναι η δική σας άνεση. Επιλέγοντας Carrier, επιλέγετε αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας, εξελιγμένο έλεγχο λειτουργίας και βέλτιστη ποιότητα αέρα. Επιλέγετε τον εφευρέτη του σύγχρονου κλιματισμού. Carrier. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Εμπιστευτείτε την Παπακίτσος Energy Systems. Πώληση χονδρική λιανική. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, κανένα τραπέζι δεν πρέπει να μένει άστρωτο. Κανένα σπίτι δεν πρέπει να στερείται τα απαραίτητα. Για να το πετύχουμε, κάποιος νοιάζεται, δουλεύει αθόρυβα και αποτελεσματικά. Τότε ΒΑ συγχρηματοδοτεί το πρόγραμμα που εξασφαλίζει τα βασικά αγαθά σε περίπου 500.000 ανθρώπους που έχουν ανάγκη και τους βοηθά να συνεχίσουν να ζουν με αξιοπρέπεια. Όπως έμαθαν, με στρωμένο το τραπέζι τους, με τα απαραίτητα στη ζωή τους. Για να μην λείπουν τα βασικά στους όσους έχουν ανάγκη, η Ελλάδα νοιάζεται, η Ευρώπη στηρίζει. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Καμία άλλη δράση δεν διαθέτει τέτοια επίδραση, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο Ζάπιο στην εκδήλωση για τον εορτασμό των 35 χρόνων από την έναρξη του προγράμματος Εράσμους και επισημένοντας ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα έφερε κοντά νέους και νέες από όλα τα σημεία της Ευρώπης, οι οποίοι ανταλλάσσοντας τις τοπικές τους αναφορές προσέφεραν στη διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε στο Ζάπιο Μέγαρο εκδήλωση για τον εορτασμό των 35 χρόνων του προγράμματος Εράσμους. Την εκδήλωση διοργάνωσαν οι Εθνικές Μονάδες Συντονισμού του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απίθυνε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτης Χινάς. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων. Δώσει 35 χρόνια, διευρύνει τους ορίζοντές τους και από ένα σχέδιο το οποίο ξεκίνησε, μια περιορισμένη ανταλλαγή φοιτητών, έγινε γρήγορα ακαδημαϊκή εργασία και έμπρακτη απόδειξη, το ακούσαμε εξάλλου πριν από λίγο, πώς αντιλαμβανόμαστε πραγματικά τη διαβίου μάθηση. Έχει υποδεχτεί παραπάνω από 5 εκατομμύρια Ευρωπαίους και στην Ελλάδα από τους 37 ήταν η πρώτη πρωτοπόροι το 1987, φτάσαμε τους 6.500 ωφελημένους. Κάποτε ρωτούσαν, αγαπητέ Μαργαρίτη, αν θα πας Εράσμους. Ήταν κάτι το καινοτόμο, το τολμηρό, το πολύ διαφορετικό. Σήμερα η ερώτηση είναι πού θα πας Εράσμους. Γιατί το πρόγραμμα, το οποίο έχει όνομα μεγάλου λόγιου της αναγέννησης, έχει ταυτιστεί με τις ακαδημαϊκές αλλά και με τις επαγγελματικές στοχεύσεις της νεολαίας, όπως και με την καθημερινότητά τους. Καθώς συμμετοχή σε αυτό δεν σημαίνει μόνο μαθήματα, αλλά σημαίνει και κοινές εμπειρίες
πέρα από τα σύνορα. Δεν είναι άλλωστε λίγες δόσεις νέων από διάφορες γωνιές της Υπήρου μας που γνωρίστηκαν σε κάποιο πανεπιστήμιο της για να συνεχίσουν μετά μαζί τη ζωή τους. Γιατί με όχημα του Εράσμους, νέες και οι νέοι της Ευρώπης μαθαίνουν, διδάζουν, επικοινωνούν και ανταλλάσσοντας έτσι τις εθνικές τους αναφορές, διαμορφώνουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα προς όφελος των ιδίων, των χωρών τους. Ήταν πολύ ωραία τα λόγια τα οποία μας είπε η Ερμιόνη πριν για τη δικιά της ξεχωριστή εμπειρία, πως άνοιξαν οι ορίζοντές της μέσα σε ένα πολύ σύντομο διάστημα και πως ήρθε σε επαφή με ανθρώπους που θεωρούσε ότι δεν είχε κανένα κοινό. Επιστώσει τελικά ότι αυτά τα οποία μας ενώνουν μας είναι πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία μας χωρίζουν. Και βέβαια η γενιά του Εράσμους, η προηγούμενη γενιά από σένα, η γενιά μας, αφήνει έντονο το αποτύπωμά της στην πολιτική, στην οικονομική, καλλιτεχνική ζωή της Ευρώπης, μια έρευνα σε φορείς, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις θα έδειχνε ότι πολλά στελέχη πέρασαν από ένα τέτοιο ακαδημαϊκό εξάμεινο. Ίσως πολλοί από εσάς δεν γνωρίζετε ότι καλός μου φίλος, πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Ζαβιέ Μπετέλ, δηλώνει ακόμα ερωτευμένος με τη Θεσσαλονίκη και με την νομική της πόλη, αγαπητέ μου, κύριε Πρίτανη. Καμία ίσως άλλη δράση Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διαθέτει τόση ακτινοβολία ίδραση, θόρυβη, αλλά ουσιαστική. Γιατί η συμμετοχή Εράσμους ήταν όχι μόνο ένα ορατό επαγγελματικό προσόν, ειδοποιώντας κοσμοπολιτισμό, γλωσσομάθεια, πρακτική άσκηση, επικοινωνιακή ικανότητα, ανοιχτούς ορίζοντες, με πλεονεκτήματα τα οποία για όσους μπορεί να σκέφτεστε να συμμετέχετε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, σας διαβεβαιώνω ότι πολύ δύσκολα θα αγνοήσει ένας απαιτητικός εργοδότης. Ταυτόχρονα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως ακούσαμε, στηρίζει και τους καθηγητές μας, τους δασκάλους μας, προσφέρουν στο εκπαιδευτικό. Και είναι πραγματικά εξαιρετικά ενθαρρυντικό να ακούμε πως ένα απομονωμένο σχολείο στη Βέρεια, πως ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, πως η Σιβητανίδιος, πρότυπο τεχνικό, το μπορούν μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Εράσμους να εμπλουτίσουν την εμπειρία. Οι ίδιοι οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, να διευρύνουν το γνωστό και τελικά να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να κάνει κανείς τα πράγματα εκτός από τον οποίο έχουμε μάθει. Αποκτούν δηλαδή με αυτόν τον τρόπο και οι καθηγητές μας, οι δάσκαλοί μας, δυνατότητα να μαθαίνουν, να ξεμαθαίνουν αυτά τα οποία ήδη έχουν μάθει και να μαθαίνουν καινούργια πράγματα, καινούργιες εκπαιδευτικές πρακτικές, καινούργιες εμπειρίες, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τα ανοιχτά δημιουργικά σχολεία έτσι όπως τα φανταζόμαστε. Και βέβαια, για την πατρίδα μας, το Εράσμους παραμένει ο πιο σταθερός διάβλος επικοινωνίας των πανεπιστημίων μας με πολλά ευρωπαϊκά ιδρύματα, μέσω ανταλλαγών φοιτητών και διδασκόντων. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο έχει βοηθήσει συνολικά στην αναπτύξη. Γι' αυτό άλλωστε και στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο θα γίνει νόμος του κράτους μέχρι τα τέλη του, προβλέπεται και η καθιέρωση για πρώτη φορά εσωτερικών Εράσμους. Για τη νέα τριτοβάθμια εκπαίδευση, κομμούμε ενός για ένα εξάμεινο να σπουδάσει σε ένα άλλο πανεπιστήμιο, σε μια άλλη πόλη, να διευρύνει το γνωστό πανεπιστήμιο. Είναι μια καινοτομία που μας τη ζητούσαν καιρό τα πανεπιστήμια. Και τώρα που δίνουμε τη δυνατότητα, πιστεύω ότι οι αισίες τους, αλλά και οι καθηγητές θα αδράξουν αυτήν την ευκαιρία και οι φοιτητές θα αγκαλιάσουν τη δυνατότητα να μπορούν με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσουν εντός της Ελλάδος αυτή την ευκαιρία του να ξεφεύγει κανείς από
το πλαίσιο εκπαιδευτικής του πορείας, έτσι όπως το διαγράψει, να έρθει σε επαφή με νέες εμπειρίες, νέα γνωστικά αντικείμενα, κυρίως να γνωρίσει νέους ανθρώπους. Αλλά πάνω απ' όλα, ο Εράσμους ήταν και πιστεύω ότι παραμένει ο πιο ισχυρός δεσμός μεταξύ των νέων Ευρωπαίων, καλλιεργώντας με τρόπο αυτό το παραγωγικό αίσθημα ότι ανήκουμε τελικά όλοι στην ίδια μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Είναι μια ένωση που δεν είναι μόνο οικονομική και πολιτική. Είναι μια ένωση αξιών, μια πλούσια ευρωπαϊκή κληρονομιά και με ένα δυναμικό μέλλον. Στην Ενωμένη Ευρώπη ανήκουμε όλοι μας. Το πιο φιλόδοξο, υπερεθνικό, δημοκρατικό κήρυγμα της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας. Ο Εράσμους είχε αποφασιστική συμβολή και στη διάπλαση μιας νέας γενιάς Ελλήνων, με πατρίδα την Ελλάδα, αλλά με χώρα την Ευρώπη. Μια γενιά που δεν ταύτιζε την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε με την επίδοση μόνο, ούτε σίγουρα με την πηγή όλων των κακών, όπως συχνά τη θέλει η κοινή δημαγωγία, που δυστυχώς αναπτύσσεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν αποτελεί μόνο. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε τη σημαντική συνεισφορά του Εράσμου στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, καθώς και στην κοινωνιτικότητα των νέων και την οικοδόμηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Η Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία και κύρια Υφυπουργή, Γενική Γραμματής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι του Νιδιβίν και του ΙΚΙ, κυρίες και κύριοι Πριτάνοι, στελέχη εκπαίδευση, εκπαιδευτική, αγαπητοί φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεν είμαι μαζί σας διαζώσεις για την αποψινή εκδήλωση και τον εορτασμό 35 ετών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus. Μία επίσκεψη του κορονοϊού που προέκυψε μόλις σήμερα το απόγευμα, με κρατάει δυστυχώς μακριά από την πολύ όμορφη αυτή γιορτή. 35 χρόνια κινητικότητας νέων, συνεργασίας στην καινοτομία, αλλαγής καλών πρακτικών, συμμετοχή στα κοινά, πρωτοβουλειών, δράσεων. 35 χρόνια μάθησης, κατάρτισης, εθελοντισμού, αθλητισμού. 35 χρόνια εμπειριών ζωής, ορμιών με νέους και νέες από όλη την Ευρώπη, με άλλες κουλτούρες, συνήθειες και παραδόσεις. 35 χρόνια οικοδόμησης του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. 10 εκατομμύρια πολίτες από όλη την Ευρώπη έχουν αξιοποιήσει την ευκαιρία που τους έδωσε το πρόγραμμα Εράσμους να μετακινηθούν, να σπουδάσουν ή να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1987. Περισσότεροι από 230.000 είναι οι ωφελούμενοι του προγράμματος στην Ελλάδα μόνο τα τελευταία 15 χρόνια, από το 2007, μέσω των δύο εθνικών μονάδων συντονισμού, Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Πρόκειται με λίγα λόγια για τη δημιουργία μιας ολόκληρης γενιάς Ευρωπαίων, αλλά και για την κατοχύρωση της κινητικότητας και των ευκαιριών μάθησης στη συνείδηση όλων μας ως κεκτημένων της Ευρώπης. Οι ίδιοι οι συμμετέχοντες του προγράμματος Erasmus Plus είναι νομίζω οι καλύτεροι πρεσβευτές του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και θα μας μεταφέρουν σήμερα μέσα από τις εμπειρίες τους την εικόνα της Ευρώπης ως χώρο ελευθερίας και ευκαιριών. Είναι η Ευρώπη που θέλουμε, η Ευρώπη των κοινών αξιών, η Ευρώπη των πολλαπλών δυνατοτήτων. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που είναι μαζί μας, καθώς και όλους όσοι παρεμβρίσκεστε στην τελετή εορτασμού των 35 ετών του Erasmus Plus, που συμπίπτει και με το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά το Ινδιβίμ και το ΙΚΙ για την υλοποίηση του προγράμματος στη χώρα μας, που συμμετέχοντες αυτών των 35 ετών άδραξαν την ευκαιρία από τα πρώτα κιόλας βήματα του φιλόδοξου επιχειρήματος, αλλά και όλους όσοι συνέβαλαν στην αποψινή διοργάνωση. Πολλές ευχαριστίες στις προηγούμενες ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας, στους δύο υπουργούς, τη Ζένα τη Μακρύ, τον Άγγελο του Συρίγο, γενικούς γραμματείς, τον Αλέξη τον Κόπτη, τον Αποστόλιο τον Δημητρόπουλο, τον Γιώργο τον Βούτσινο, τον Γιώργο τον Καλαμίδη. Είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσουμε να γιορτάζουμε το σπουδαίο αυτό πρόγραμμα, φέρνει τους νέους μας πιο κοντά, διευρύνει τους ορίζοντές τους και εξελίσσει τον ευρωπαϊκό κοινό μας βίο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Κατά το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, έξι ομιλητές μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από το Εράσμους που τους άλλαξαν τη ζωή. Μια πρώην φοιτήτρια για το τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ένας δάσκαλος και ένας διευθυντής δημοτικού σχολείου της περιφέρειας για το τομέα της σχολικής εκπαίδευσης. Μια πρώην εθελόντρια και ένας εκπρόσωπος μη κυβερνητικής οργάνωσης για το τομέα της νεολαίας. Ένας καθηγητής και ένας διευθυντής σχολείου δεύτερης ευκαιρίας καταστήματος κράτησης για το τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Μια φοιτήτρια για το τομέα της νεολαίας, ένας καθηγητής και διευθυντής τεχνικού σχολείου για τον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, αξιότιμη κύριε Αντιπρόεδρε της Κομισιόν, κύριε Υπουργή, κύριε Γραμματής, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να σας καλωσορίσω σε αυτή τη γιορτή για τα 35 χρόνια ζωής προγράμματος Erasmus Plus. Πρόκειται πράγματι για μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρώπης. Από το 1987 μέχρι και σήμερα, χιλιάδες Ελληνίδες και Έλληνες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του Erasmus Plus. Τα χιλιάδες σχέδια που έχουν υλοποιηθεί κρύβουν από πίσω μικρές ανθρώπινες ιστορίες. Οι νέες και οι νέοι μας είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν, να μάθουν και να ανακαλύψουν, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, νέες γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και να κάνουν φίλες και φίλους από όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Να γνωρίσουν την Ευρώπη μας, την κοινή μας ταυτότητα και να βιώσουν όλα όσα μοιραζόμαστε. Να κατανοήσουν ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί θέτουν ένα άρρηκτο εμείς, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των επιμέρους μερών του. Ένα εμείς που αποτελεί πραγματικά το μεγαλύτερο πλούτο μας. Τη νέα περίοδο που έχει ξεκινήσει δυναμικά, ο διπλασιασμός του προϋπολογισμού που αγγίζει τα 26,2 δισεκατομμύρια ευρώ θα επιτρέψει να δοθούν ακόμα περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες συμμετοχής και όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες. Γιατί τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε τις νέες και τους νέους, χωρίς να αφήσουμε κανέναν στο περιθώριο. Μόνο έτσι θα συμβάλλουμε στην πραγμάτωση των βασικών στόχων του προγράμματος. Η συμπερίληψη, η κοινωνική ένταξη και τη συμμετοχή της νεολαίας στο δημοκρατικό βίο. Αλλά και μόνο έτσι θα επιταχύνουμε τα βήματά μας για μια πιο πράσινη και πιο ψηφιακή Ευρώπη. Εκ μέρους του Ιδρύματος Νεολαίας και Αδιαβίβου Μάθησης, ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως για την εμπιστοσύνη που μας πιστώνουν στη διαχείριση του προγράμματος για το τομέα της νεολαίας. Ευχαριστώ επίσης θερμά τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος στέκεται πάντα συμπαραστάτη στην προσπάθειά μας. Και σας διαβεβαιώνουμε ότι και σε αυτή την περίοδο, από το 2021 ως και το 2027, θέτουμε και πάλι τον πήχη ψηλά. Θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους προς όφελος της νέας γενιάς της χώρας μας. Και θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε το όραμα του Erasmus Plus με ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια και αφοσίωση. Ευχαριστώ πολύ. Προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, θέλω να πω ότι εκπροσωπώντας το ΙΚΙ είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχουμε σε αυτόν τον εορτασμό των 35 χρόνων του Erasmus Plus. Το ΙΚΙ έχει διαγράψει μια ιστορία 70 χρόνων ως εθνικός φορέας των υποτροφιών στην Ελλάδα, έχοντας καταξιωθεί και έχοντας ένα brand name το οποίο το φέρει ως πραγματικό σε αυτό που λέγεται προσπάθεια για να τα νέα παιδιά να μπορέσουν να κατοξιώσουν τα όνειρά τους και να επιτύχουν τις σπουδές τους. Ιδιαίτερη δε ευχή έχει δοθεί για όλους εκείνους οι οποίοι αποτελούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή είναι οικονομικά ενίσχυροι και πρέπει να βοηθηθούν για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήταν λοιπόν μια φυσική επιλογή ότι το ΙΚΙ θα είναι η εθνική μονάδα όταν ξεκίνησαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης το 1987 και θα είναι η εθνική μονάδα και είναι εθνική μονάδα για αυτά τα προγράμματα, για τη σχολική εκπαίδευση, για την ανώτερη εκπαίδευση, για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων 35 χρόνια τώρα. Έχει επιτύχει να έχει απορροφητικότητα στα προγράμματα αυτά κατά και όλων των χρόνων πάνω από 90% και ακόμα και κάτω από τις αντίξωες συνθήκες που ζήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια δείξαμε ότι μπορούμε να
αναπροσαρμόζουμε τα προγράμματά μας, να μην χαθεί καμία σύμβαση, δώσουμε παράταση συμβάσεων και να επιτευχθούν όλες οι απαιτήσεις των προγραμμάτων, αν όχι της κινητικότητας, αλλά αυτό να πραγματοποιηθεί μέσω της εξαποστάσεως συνεργασίας. Έτσι λοιπόν, Erasmus Plus, ακούσατε κατ' επανάληψη ότι είναι το αγαπημένο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Οικουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίτη. Καλησπέρα σε όσους μας κάνουν τιμή και μας παρακολουθούν. Πάμε να σχολιάσουμε το πρώτο θέμα του δελτίου μας σήμερα, που δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο εκτός από την ανακοίνωση περιφέρειας. Τον χαρακτηρισμό του Περιφερειάρχη ως πραξικόπημα όσον αφορά την μεταβίβαση των ΜΕΑ. Της ΜΕΑ. Όχι, ναι. Των. Της ΜΕΑ. Είναι η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Υπήρου. Χθες ήμασταν από την ίδια θέση. Μιλούσαμε για αυτή την ευνηδιαστική τροπολογία που ανέτρεψε άρδιν ένα σκηνικό υφιστάμενο και ένα στάτους πραγμάτων, όχι μόνο σκηνικό, σε σχέση με την περιφέρεια και το ρόλο της στη διαχείριση των απορριμμάτων της Υπήρου, γενικότερα και τη διαλειτουργία του φόρα, του εργοστασίου επεξεργασίας αποβλήτων και του ΦΟΣΔΑ, τη σχέση και όλα αυτά. Αν θυμάσαι, χθες είπα ότι εδώ τα πράγματα δεν είναι απλά, διότι πρόκειται για άδειασμα του Περιφερειάρχη και είπα ότι αυτό έχει τη δική του σημειολογία, γιατί η κυβέρνηση μεσούτος του Θέρους φέρνει την τροπολογία αυτή, παρά το γεγονός ότι ο Περιφερειάρχης, όπως αφήνει να εννοηθεί σήμερα, το είδαμε και στο πρώτο θέμα, ναι. Αφήνει να εννοηθεί εμέσως πει σαφώς, σαφέστερα δεν γίνεται, ότι αυτό έγινε εν αγνία του Πρωθυπουργού. Έλειπε ο Πρωθυπουργός, αυτό το διάστημα είπε, ναι. Και ήρθε η τροπολογία στη Βουλή και ψηφίστηκε. Άρα, για να αναφέρει την απουσία του Πρωθυπουργού, πρόσεξε, ο Πρωθυπουργός ταξιδεύει συνέχεια. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όταν λείπει ο γάτος χορεύει τα ποντίκια, για να μην τρελαθούμε δηλαδή. Αυτό το είπε, την αναφορά, έτσι την ερμηνεύω εγώ. Μπορεί να είμαι λάθος, δεν ξέρω, πες την άποψή σου. Η αναφορά του κυρίου Καχρημάνη στην απουσία του Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια κατά την οποία ψηφίστηκε αυτή η τροπολογία που αφαιρεί όλες τις αρμοδιότητες από την περιφέρεια δεν είναι τυχαία. Αφήνει να εννοηθεί, έτσι, πρόσεξε, εκτός αν ισχύει το άλλο, διότι εδώ μπορεί να υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία είναι έλειπε, και γιατί αφήνει να εννοηθεί μάλλον καταρχάς ότι με τον Πρωθυπουργό το έχει συζητήσει το θέμα. Ναι ή όχι. Ότι εγώ δεν το ξέρω, δεν εξέλαβα κάτι τέτοιο. Ναι, απλά ότι είναι ενήμερος ο Πρωθυπουργός. Έτσι κι αλλιώς το ήξερε, Ευαγγέλη, όταν είχε έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός, είχε συζητηθεί το θέμα. Αυτό ήθελα να πω, ότι ναι. Το θέμα της διάστασης απόψε μεταξύ περιφέρειας και ΦΟΣΔΑ, ο Πρωθυπουργός το ήξερε. Έτσι, μπράβο. Ναι ή όχι. Ναι. Όταν ήταν εδώ προσφάτως. Βέβαια. Τώρα, να περνάει η τροπολογία από όντως του Πρωθυπουργού. Αυτό το είπε ο Περιφερειάρχης, μπορεί να κάνω και λάθος εγώ, διότι μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι κάποιοι περίμεναν να φύγει ο Πρωθυπουργός. Ποιοι είναι αυτοί, κάποιοι δεν ξέρω, και θα πω συνέχεια και κάτι άλλο που θέλω να το επισημάνω. Για να περάσουν τροπολογία, για να αδειάσουν την περιφέρεια, το Καχρημάνι εν προκειμένου, ή το άλλο που μπορώ να σκεφτώ εγώ, ο κακύποπτος και φιλίποπτος, έτσι πολίτης, που έχω δημοσιολόγο, είναι ότι ο Πρωθυπουργός το ήξερε και απλά είπε αφήστε να λείπω εγώ ή έτυχε να λείπει. Γιατί αναρωτιέμαι, είναι δυνατόν ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό, έτσι. Και έχουμε εκλογές. Εννοώ βουλευτικές εκλογές, αυτοδιοικητικές αργούν ακόμη. Να πέρασε εν αγνία του Πρωθυπουργού. Λέω εγώ τώρα ο καχύποπτος, εσύ τι λες. Ότι είσαι πάρα πολύ καχύποπτος και το μυαλό σου τρέχει με έτη φωτός. Λοιπόν, αυτό λέω εγώ. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Είπα χθες ότι αυτές οι αποφάσεις όλες, αυτή η απόφαση μάλλον, συγγνώμη, η τροποποίηση, έχει μια ιδιαίτερη πολιτική σημειολογία. Πρώτον, ικανοποιεί κάποιους δημάρχους, αλλά αφήνει εκτός κάποιους αντιφόσδα. Αδειάζει κάποιους άλλους αντιφόσδα, ναι. Να ρωτήσω εγώ τώρα, να κάνω ένα ρητορικό ερώτημα και αυτό, και ας με θεωρήσεις καχύποπτο πάλι εσύ. Αυτοί οι δήμαρχοι
που ήταν υπέρ του Καχρημάνη με το, και κατά, μάλλον ήταν σε αντιπαλότητα με τη δίκηση του Φώστα. Ναι. Πού ανήκουν πολιτικά. Το μυαλό μου, ρε παιδί, με εμένα είναι περίεργο, ας πούμε, κάνει άλματα. Δηλαδή, ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, πού ανήκει πολιτικά, στην Νέα Δημοκρατία. Σε ρωτάω. Όχι. Δεν ξέρεις που ανήκει. Ναι. Τι με κοιτάς. Ναι, εντάξει. Κοίτα, δεν είναι όλοι το ίδιο όχι, μέσα από το μέτωπο αυτό. Όχι. Είναι και από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι, οι περισσότεροι, άπισο ρεκό. Για να λέμε εδώ τα πράγματα με το όνομά τους και η αλήθεια ενοχλεί, ενδεχομένως δεν πειράζει εγώ. Από τους δημάρχους οι οποίοι ήταν αντίθετοι με την διοίκηση του ΦΟΣΔΑ, οι περισσότεροι δεν πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, και πώς συνδυάζω εγώ, ο καχύποπτος, όπως είπες εσύ, και φιλίποπτος, και όπως θέλεις, πες με, με τις εκλογές. Δηλαδή, ο δήμαρχος Πογονίου, ο Καψάλης, ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πασόκος είναι. Ο κύριος Μωυσάφου, Ελισάφου Μωυσής, ο φίλος μας. Λοιπόν, ανοίξει τη Νέα Δημοκρατία, όχι. Ο δήμαρχος Κόνιτσας, ναι, ανοίξει τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος άλλος ήταν κατά? Δήμαρχος Πρέβεζας. Ο δήμαρχος Πρέβεζας, ανοίξει τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δύο λοιπόν από τους αντιθέμενους. Ποιος είναι, ποιος άλλος ήταν? Κύριος Έξαρχος, νομίζω ότι πρέπει να. Το είπαμε. Δύο. Κύριος Σουκουβέλος, το είπαμε. Ποιος? Κύριος Σουκουβέλος, το είπαμε. Ναι. Πογόνη. Ωραία. Όχι στο Πογόνη, στο Πογόνη δεν είναι ο Κασάλης. Στο Ζαγόρι, συγγνώμη. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι η μισή από αυτούς δηλαδή, ήταν στην Δημοκρατία. Η άλλη μισή που ήταν αντίθετη με την περιφέρεια ανήκουν στην Δημοκρατία. Και λέω τώρα εγώ, αυτό δεν κλείνει πονηρά το μάτι εν ώψη εκλογών. Η κυβέρνηση, δεν λέω ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης έλειπε σε ταξίδι. Και όταν λείπει σε ταξίδι ο Μητσοτάκης, τι σημαίνει δηλαδή ότι περνάει ο καθένας με το προλογία θέλει, μην τρελαθούμε δηλαδή. Τώρα, πάμε στο σήμερα και το ρεπορτάζ το περιστατωμένο που έχει το πρώτο στο δελτίο. Ο όρος πραξικόπημα σε πολιτικό επίπεδο, έτσι, με διάσταση πολιτική και ερμηνεία πολιτική, που χρησιμοποίησε ο κ. Καχρημάνης κατά τη διάρκεια της Εδρίας Οικονομικής Επιτροπής, δεν τον επέλεξε, δεν τον χρησιμοποίησε τυχαία. Πραξικόπημα σημαίνει ότι έτσι θελικά, να θυμηθούμε το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Ίσως ήταν πολύ μικρή βέβαια, αλλά επειδή εγώ το ήμουν και μικρός, αλλά το θυμάμαι. Κατελήθη, με το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, κατελήθη κάθε έννοια δικαίου και κάθε έννοια δημοκρατίας. Άρα λοιπόν και έτσι θελικά, μία δράκα, μία ομάδα δηλαδή επίοργων αξιωματικών, κατέλησαν το δημοκρατικό πολίτευμα και μας κυβέρνησαν για 7,5 ολόκληρα χρόνια με χουντικό καθεστώς. Λοιπόν, πραξικόπημα δεν χρησιμοποιείται εύκολα αυτή η λέξη. Και προφανώς ο κ. Καχρημάνης, όσο παρομιλικός και αν είναι, το σκέφτηκε. Εγώ μένω σε αυτό, στον όρο πραξικόπημα. Δεύτερον, τα άλλα περί σχέσεων με το ΦΟΣΔΑ και όλα αυτά τα λέει το ρεπορτάζ. Μένω επίσης σε κάτι άλλο, το οποίο θα το προεκτείνω όμως εγώ. Ο κ. Καχρημάνης αναφέρθηκε στον κύριο Σταύρο Καλογιάννη, βουλευτή Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Βουλής. Και αυτά τα θέματα, να ξέρεις ότι πριν πάνε για ψήφιση στο Κοινοβούλιο, περνάνε από τις αρμόδιες επιτροπές. Άρα, ο κ. Καλογιάννης γνώριζε ότι θα έρθει η τροπολογία αυτή. Και νομίζω ο κ. Καχρημάνης αναρωτήθηκε, προφανώς ήθελε να το πει στον ίδιο, αλλά το είπε δημόσια για να τα ακούσει ο ίδιος. Δεν πιστεύω να τον πάρει τηλέφωνο. Νομίζω ότι δεν πρόκειται να τον πάρει ποτέ τηλέφωνο. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου. Λοιπόν, γιατί ο κ. Καλογιάννης, βουλευτής Ιωαννίνων είναι, το θέμα αφορούσε την περιοχή, δεν τον ενημέρωσε τουλάχιστον, ξέρεις κάτι, η Περιφερειάρχη? Εδώ έρχεται μια τροπολογία, να είσαι ενήμερος. Τι θα έκανε, δεν ξέρω τι θα έκανε. Δεν έπρεπε να τον ενημερώσει. Πρόσεξε, όχι θεσμικά, έτσι, σε επίπεδο βουλευτή Ιωαννίνων. Τώρα, να θυμηθώ εγώ ότι ο κ. Καλογιάννης είναι αδερφός της κυρίας Τατιάνα Καλογιάννη, η οποία ήταν αντιπεριφερειάρχη με τον κ. Καχρημάνη. Υπήρξε μια ρήξη, τώρα άσε τι δεν φαίνεται. Και κατέβηκε στο Δήμο Ιωαννιτών και έχασε τις εκλογές από τον κ. Ρισάφ. Και ότι οι σχέσεις του κ. Καλογιάννη με τον κ. Ρισάφ, που θα είναι και επίσης εκλέγω υποψήφιος και αυτός και η κυρία Καλογιάννη, είναι αγαστές, λέω, οι σχέσεις του κυρίου Καχρημάνη,
και έχουμε εκλογές του χρόνου, με τον κύριο Ελισάφου δεν ανοίξει την Δημοκρατία σε σημείο παρεξηγήσιμο για ορισμένους. Με την κυρία Καλογιάννη δεν βλέπω να έχει πολλά πολλά. Να τα συνδέσω όλα αυτά εγώ και να κλείσω με ένα άλλο ερώτημα. Γιατί μόνο ο κύριος Καλογιάννης, όλοι οι άλλοι βουλευτές της Ηπείρου, ποιοι ψήφισαν? Άρα συμφωνούν όλοι με την κυβέρνηση και αδειάζουν όλοι τον Καχρημάνη? Πρόσεξε, εδώ ανακύπτονται και αναφύονται ζητήματα τώρα. Τα οποία βέβαια δεν είναι ο χρόνος κατάλληλο να τα αναλύσουμε. Εγώ απλά έθεσα τις δικές μου πινελές έτσι και τους δικούς μου προβλήματους. Έναν μύτο της Αριάδνης χρειαζόμαστε για να φτάσουμε σιγά σιγά, αν φτάσουμε ποτέ, σε κάποιο συμπέρασμα. Με συγχωρείς. Αλλιώς θα έχουμε προβληματισμούς, ερωτηματικά και δεδαλώδεις πάντα, αν θέλεις, διαδρομές. Επειδή επικαλέσεις το μύτο της Αριάδνης, να σου υπενθυμίσω ότι όταν τον πιάσαν το μύτο, τελικά ξεδιπλώθηκε ο Λαβύρινθος. Ναι, βέβαια. Το πρόβλημα ήταν μέχρι να τον πιάσουν. Αυτό λέω. Αλλιώς θα έχουμε δεδαλώδεις διαδρομές. Αυτό είπα. Να μείνουμε σε αυτό. Λοιπόν. Μ' αρέσει αυτό, στο ότι θα έχουμε, γιατί χρησιμοποιήσεις και μέλλοντα χρόνο. Ναι. Λοιπόν, θα έχουμε δεδαλώδεις διαδρομές. Αυτό λέω κι εγώ. Με φόντο τα απορρίμματα. Με φόντο τα απορρίμματα. Σε αποχρώσεις γαλάζιες με... Εκεί. Με γκρι σύννεφα όμως. Εκεί. Με γκρι σύννεφα. Πάμε τώρα στην απόφαση της Υπουργού Παιδείας, κυρίας Κεραμέως. Έχει γίνει ολόκληρος άλλος για τις εκλογές. Δεν αναγνώρισε η κυρία Κεραμέως κάποιες εκλογές οι οποίες είχαν γίνει πρόσφατα. Δόθηκαν κάποιες παρατάσεις. Τελικά η παράταση αυτή, η οποία ήταν νομίζω έλυγε κάπου τώρα ή... 31 Αυγούστου. Δόθηκε επιπλέον παράταση από την κυρία Κεραμέως και πάει ως το 23, αρχές του 23. Ως το Φλεβάρι του 23. Ναι, Φλεβάρι του 23. Για να καταλάβω, δεν είπες ολόκληρη την πρόταση. Ναι. Δεν είπες σε τι αναφέρεσαι. Είπα στις Βρετανικές αρχές. Α, δεν το άκουσα εγώ. Ναι. Στην και είπα. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Τι σημαίνει πρακτικά? Πρώτον, ότι αυτές οι Βρετανικές αρχές ουσιαστικά θα ασκήσουν διοίκηση έναν επιπλέον χρόνο. Ναι. Δεύτερον, εκείνοι οι οποίοι προετοιμάζονταν για το αξίωμα του Πριτάνιους σε όλα τα πανεπιστήμια, εγώ να μείνω στο δικό μας εδώ, θα περιμένουν τουλάχιστον, γιατί το Φλεβάρι αυτό μετά από τις προτεραιότητες εκλογές θα πάει μέχρι Μάιο του 2023, δεν είναι? Ναι. Άρα ουσιαστικά ένα χρόνο. Τρίτον, γιατί να το κάνει η κυρία Κεραμέως, δεν μπορώ να μην το πω, κάθε φορά το λέω, θα εμπεδωθεί κάποτε, η χειρότερη κατ' εμέ υπουργός παιδείας που πέρασε ποτέ από την αντιπολίτευση μέχρι σήμερα, και τι να το κάνει? Έτσι, για πλάκα τη είδε ξαφνικά, εσύ τι λες? Λοιπόν, κυρία Κεραμέως έχει στοχοδιάγραμμα και εφαρμόζει μια συγκεκριμένη πολιτική. Θέλει να υλοποιήσει στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κυρίως, εντάξει, αφήνω την άλλη εκπαίδευση, αλλά κυρίως σε αυτά, να εφαρμόσει την πολιτική της. Ποια είναι αυτή? Γιατί δεν είναι μόνο ο Πριτάνης του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, έτσι. Είναι και η Πριτάνης των άλλων πανεπιστημίων. Γιατί, για παράδειγμα, μπορεί ο κ. Αλμπάνης να μην πρόσκυνται κομματικά, ιδεολογικά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά κάποιοι Πριτάνης άλλων πανεπιστημίων πρόσκυνται. Και ονοείτο. Άρα λοιπόν θέλει από το Σεπτέμβριο η κυρία Κεραμέως να βάλει μέσα την αστυνομία αυτή που συγκρότησε για τα πανεπιστήμια. Ναι. Θέλει κάποιους Πριτάνης που είναι οι μέτεροι να υπερασπιστούν το εγχείρημά της. Θέλει να περάσει το νόμο για τα συμβούλια διοίκησης και να μπορέσει αυτός ο νόμος να περάσει έτσι χλιαρά, χωρίς αντιδράσεις έντονες, και να εφαρμόσει την πολιτική της. Γι' αυτό έδωσε την παράταση. Το ερώτημα για πολλωστή φορά τίθεται απευθυνόμενο στην κυρία Κεραμέως, αλλά στην κυβέρνηση επροκειμένου, διότι η κυρία Κεραμέως είναι μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου. Πώς είναι δυνατόν αυτό το Σύνταγμα, τον καταστατικό χάρτη βάσει του οποίου διοικείται η χώρα και στο οποίο ορκίζονται όταν εκλέγονται βουλευτές, ρε γαμώτο, θα το πω έτσι, δηλαδή, και ας παρεξηγηθώ, και οι 300, να το κάνουν κουρελόχαρτο κάθε φορά προσαρμοζόμενο στις επιδιώξεις, στις μικροκομματικές, δηλαδή είναι φοβερό. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι αυτοτελή, έχουν αυτονομία, έχουν αυτοτέλεια, είναι αυθύπαρκτα. Καταστατικά και συσταγματικά κατοχυρωμένα, ναι ή όχι? Με ποιο δικαίωμα, πώς δηλαδή, δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν υπήρχε ευνομούμενη πολιτεία και δικαιοσύνη, αλλά ποια δικαιοσύνη τώρα, αφού η ηγεσία
διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, προκειμένου και από τη σημερινή. Όπως και η χτεσινή κυβέρνηση διορίζεται τους δικούς της. Την κυρία Φάνου, αν θυμάσαι, μετά την πήρε σύμβουλο ο Τσίπρας. Δηλαδή, τρελαίνεσαι. Αυτή τη στιγμή έπρεπε να ασκηθεί δίωξη για παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας στην κυρία Κεραμέως, διότι παραβίασε το σημαντικότερο ρόλο, το Σύνταγμα. Και δεν μιλάει κανείς. Τα λέμε εμείς, ποιος μας ακούει. Λοιπόν. Στο Ραδοβίζη της Σάρτας. Στο Ραδοβίζη της Σάρτας. Ο λιγόλεπτο σχόλιο για τα στοιχεία της απογραφής μέχρι τώρα, για να μην προλάβουμε να δούμε και την παρουσίαση του βιβλίου σου. Λοιπόν, δεν βιάζουμε για την παρουσίαση. 19 Ιουλίου θα δοθούν τα πρώτα, θα δημοσιοποιηθούν δημοσιότητα, τα πρώτα στοιχεία της απογραφής, έτσι, απογραφής. Του 21, ναι. Προς τα τελικά, γιατί το λέω, και θα μου πει κάποιος τι μοιάζει εμάς τώρα αυτό, μοιάζει τα σπροδία. Πολιτικά έτσι νοιάζει και θα πω γιατί. Τα οριστικά αποτελέσματα θα δοθούν τέλος Δεκεμβρίου, τέλος του έτους. Αν όπως όλα δείχνουν, οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο, άρα θα γίνουν πριν τη δημοσιοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων της ΕΛΣΤΑΤ για την απογραφή, συνεπώς στη Θεσπρωτεία. Στην Θεσπρωτεία οι εκλογές θα διενεργηθούν με το ισχύον καθεστώς, δηλαδή με τη Θεσπρωτεία διεδρική, έστω και αν αυτό αλλάξει από τα επίσημα αποτελέσματα για τις μεθεπόμενες εκλογές. Άρα λοιπόν, δύο βουλευτές θα βγάλει η Θεσπρωτεία εάν οι εκλογές, επαναλαμβάνω, γίνουν το φθινόπωρο. Ισχύει και για την Άρτα. Α, και για την Άρτα. Μπράβο, ναι, καλά, ναι, σωστά. Καλά το θυμήθηκες. Και για την Άρτα. Άρα λοιπόν, πάμε με το ισχύον καθεστώς. Τριεδρική η Άρτα. Διεδρική η Θεσπρωτεία. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, αυτά για να μην ανησυχούν. Υποψήφι. Να μην χάνει κανένα τον ύπνο. Και επίτρεψε μου για τρία δευτερόλεπτα μόνο. Επειδή είπα υποψήφι, την άλλη φορά κάναμε μια κουβέντα για τη Νέα Δημοκρατία για πιθανές υποψηφιότητες στα σπροτεία. Τις τελευταίες μέρες, παρακολουθώ εδώ στα τοπικά μέσα, δίνοντας στη δημοσιότητα κάποια ονόματα, προφανώς από τους ίδιους. Και τα μέσα τώρα τσιμπάνε, ναι. Θέλουν ήλιο να καλύψουν. Υπάρχει, ξέρω εγώ, πίνουν κανένα καφέ, δεν ξέρω τι να σου πω. Κάποια ονόματα τα οποία δεν είναι στα όρια της γραφικότητας, υπερβαίνουν τα όρια της γραφικότητας. Μάλιστα. Και προκαλούν θυμηδία. Πρώτο μάλιστα, δεν πρόκειται να πεις άλλο, τελείωσα. Θέλω να δω το βιβλίο. Στα όρια της θυμηδίας λέω, ας μην ευτελίζουν λοιπόν την ποιότητα του βουλευτή κάποιοι τύποι οι οποίοι είναι απογραφικοί έως, δηλαδή... Εγώ θα μείνω στο όταν ήμουν... Κελάει ο Κοσμάκης. Εγώ θα μείνω στο όταν ήμουν δήμαρχος. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ. Δεν θα ξαναείμαι. Την περιοδική έκθεση «Κάστρα Ιγουμενίτσας και Μαργαριτίου, δύο σταθμοί στην παράκτια διαδρομή Αδριατικής Ιωνίου» υλοποιεί το διάστημα αυτό η Εφορία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτείας. Η έκθεση οργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο παράκτιας πολιτιστικής κληρονομιάς» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ίντερεκ Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση των εγγενείων της περιοδικής έκθεσης «Κάστρα Ιγουμενίτσας και Μαργαριτίου», δύο σταθμοί στην παράκτια διαδρομή Αδριατικής Ιωνίου, η οποία διοργανώνεται από την Εφορία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτείας στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο παράκτιας πολιτιστικής κληρονομιάς», που υλοποιείται με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ίντερεκ Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. Σε μια εποχή που συχνά γίνεται επίκληση της διαφορετικότητας, ο τοπικός πολιτισμός αποτελεί το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα και εκείνο που μας ξεχωρίζει στην προσέγγιση δυτικών επισκεπτών. Έχοντας διεθνώς καταγραφεί μια στροφή και απέτηση των τελευταίων προς την αναζήτηση της εμπειρίας του ταξιδιού, που δεν περιορίζεται στα φυσικά θέλητρα, δίνεται τελευταία έμφαση στην ποιότητα και στα πολιτικά χαρακτηριστικά του τοπικού τουριστικού χωριού. Σε αυτό το πλαίσιο, στον Δήμο Ιγουμενίτσας, θέλοντας να αποδοθεί η πρέπουσα σημασία και θέση στα κάστρα της Ιγουμενίτσας και του Μαργαριτίου, ενεργούμε από την πρώτη στιγμή της θητείας μας για την προστασία τους, την προβολή και την ορθή διαχείρισή τους. Έτσι λοιπόν,
εκπονούμε ετήσιο σχέδιο τουριστικής προβολής συγκεκριμένων από τον ιό που προβλέπει ενέργειες προώθησης του πολιτικού μας αποθέματος. Προωθούμε την κοινοτομική τουριστική αξιοποίηση του πολιτικού τουρισμού στην περιοχή μας και ειδικότερα των δύο καστρών μας μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Smart Money, το οποίο συμμετείχαμε. Συμμετέχουμε σε φωτογραφίες, σε φωτογραφικές εκθέσεις, όπως η Διεθνή Φωτογραφική Έκθεση Φρούρια που ενώνουν, προβάλλοντας τα δύο κάστρα. Στηρίζουμε την εμπορία αρχαιοτήτων της Σκωτίας στα έργα ανάλυσης που υλοποιεί στο ενετικό κάστρο της Σκουμενίτσας και στο κάστρο του Μαργαρίτη. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε και για τη βοήθειά σας και για τα καλά σας λόγια. Είναι πολύ τη βοήθειά σας, πάντα. Θα ήθελα να καλέσω τώρα στο βήμα τον πρόεδρο του Συλλόγου των Φίλων του Μουσείου Δημανίτης και τον Αρχαιολογικό Όλων και Μνημείων Αστροτείας να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, με χαρά χαιρετίζουμε ως Σύλλογο τα Εγγένεια της περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Κάστρα Ισμανίτης και Μαργαρητίου», δύο σταθμοί στην παράκτητα διαδρομή Αδριατικής Ιωνίου. Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη των κάστρων Ιγουμενίτσας και Μαργαρητίου, τα οποία γίνονται πλέον επισκέψιμα, ανοίγοντας εκτός από τις φυσικές και τις νοητές τους θύρες προς όλους εμάς, προκειμένου να γνωρίσουμε την ιστορία, αλλά και τον πολιτισμό. Η έκθεση περιλαμβάνει αυθεντικά χαρακτικά, χάρτες και σκίτσα, αλλά και αναπαραγωγές αντίστοιχων έργων του 16ου και 17ου αιώνα, που απεικονίζουν τα κάστρα της Ιγουμενίτσας και του Μαργαρητίου σε δύο σημαντικές στιγμές της ιστορίας τους. Την κατάληψη του κάστρου στο Μαργαρίτη το 1571 μετά την επίθεση Βενετών, Κερκυραίων και τοπικών δυνάμεων από την Πάργα και την Παραμυθιά, καθώς επίσης και την επίθεση εναντίον του κάστρου της Ιγουμενίτσας από το Βενετσιάνικο στόλο με επικεφαλή στον άβαρχο Φραντζέσκο Μοροζίνη το 1685. Οι παρεμβάσεις στα δύο μνημεία εντάχθηκαν στο έργο Δίκτυο Παράκτειας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Costa Heritage Network, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ιντερ Καναδά Ιταλία 2014-2020, με διάρκεια από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2023 και συνολικό προϋπολογισμό περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο υλοποιείται με επικεφαλή εταίρο την εφορία αρχαιοτήτων Ευρωεκανομίας και Μεκράδας, και το εταιρικό σχήμα του αποτελείται από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηλίας, Εφορία Αρχαιοτήτων Αστροφίας βέβαια, την Εφορία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας και χαίρομαι γιατί φιλοξενούμε και τη συνάδελφα την προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας σήμερα εδώ, από την πλευρά της Ελλάδος και η περιφέρεια της Απουλίας στην Ιταλία. Πολιτιστική κληρονομιά και τουριστική βιομηχανία αποτελούν δύο κύριους μοχλούς ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία. Ως εκ τούτου, βασικός στόχος του έργου είναι η προώθηση του πολιτιστικού τουριστικού μέσου, μέσω της δημιουργίας και αξιοποίησης της αδριατικής ιόνιας παράκτειας διαδρομής. Να δημιουργήσει ένα δίκτυο σημαντικών μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς κατά μήκος της διασυνοριακής περιοχής, αυξάνοντας την ελκυστικότητα των εμπλεκόμενων περιοχών και βελτιώνοντας την εμπειρία των επισκεπτών. Η εκθέστηση πύλου της Ετωροκαρναμίας και της Περοπονήσου, που αποτελούν την επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος, στην ελληνική πλευρά, αλλά και η περιφέρεια της Απουλίας στην Ιταλική, διαθέτουν ένα εντυπωσιακό αριθμό πολιτιστικών μνημείων όλων των περιόδων, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων που ανήκουν στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της Ιταλικής. Παρεμβάσεις επιλέχθηκαν να πραγματοποιηθούν σε 17 μνημεία, 11 στην Ελλάδα και 6 στην Απουλία. Η πύργη του Σαν Φελίτσε, η Στορέ Πιέτρα, τη Καντερίνα και του Σαν Τζοβάνι και η νεότερη Φάρη, του Σαν Κατάλτο στο Βάρι και του Πούντα Παλασία στο Οτράντο, αποτελούν τους σταθμούς του δικτύου κατά μήκος της ακτής της Αδριατικής. Τα μνημεία αποκαθίστανται και στο εσωτερικό τους θα οργανώνονται μικρές εκθέσεις σχετικές με την ιστορία και την χρήση τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε το παράδειγμα του Φάρου του Σαν Κατάλτο στο Βάρι, που διασώζει τον πρώτο ασύρματο τηλεγραφικό σταθμό Μαρκόνι που συνέδεσε τον Μπάρι με το Αντιβάρι στο Μαυροβούνιο και στο εσωτερικό του θα οργανωθεί έκθεση για την ιστορία του τηλεγράφου. Αντίστοιχα, στον πύργο της Τόρε Πιέτρα, που είναι προσανατολισμένος προς την αλική της Μαργαρίτα της Αγόρια,
θα οργανωθεί έκθεση σχετική με τις παρακείμενες αγγικές και το αλάτι. Στον ελλαδικό χώρο, τα πέντε κάστρα, της Κέρκυρας, Κασόπη, Αγγελόκαστρο, Γαρδίκη, Παλαιό και Νέο Φρούρι, αποτελούν τους ενδιάμεσους σταθμούς του δικτύου, το οποίο συνεχίζεται στην υπηρετική ακτή με τα κάστρα Ιγουμενίτσας και Μαργαριτίου. Το φρούριο του ακτίου και τα κάστρα της Κβόνητας και της Αναφάκτου στην Ευρωλαβενανία και καταλήγει στο κάστρο Χλερμούντσι στην Ηλία. Στην έκθεση παρουσιάζεται επίσης εποπτικό υλικό για τα 17 μνημεία στην Ελλάδα και την Ιταλία, στα οποία πραγματοποιούνται παρεμβάσεις στο πλαίσιο του έργου Δίκτυο Παράκτειας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία και την αρχιτεκτονική των κάστρων Ιγουμενίτσας και Μαργαριτίου. Οι ιστορικοί τόποι και τα διάστατα μνημεία εξορίζονται ως πολυφωνικοί μνημονικοί τόποι. Συμπυκνώνουν και προσφέρουν υλική υπόσταση σε ένα βασικό κεντρικό αφήγημα καθόλου νομιμοποιητικό, δημιουργούν και αναπαράγουν ένα χρήσιμο παρελθόν στο παρόν. Θα δούμε ποιο είναι αυτό. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, αποτελούν μια συνεχώς μεταβαλλόμενη οπτική καταγραφή της ιστορικής μνήμης. Έτσι δεν είναι, κυρία μου? Αυτό δεν συζητάει προς τον κύριο. Συγχρόνως, οι κάτοικοι του τόπου και οι μνημονικοί χρήστες τους, αυτοί που κατοικούν και αυτοί που το σκέφτονται, που ζουν στη σκιά τους, αναπτύσσουν μαζί τους μια ζωντανή κοινωνική σχέση, είτε την καταλαβαίνουν είτε την καταλαβαίνουν. Μια στοχαστική σχέση που περιλαμβάνει σειρά ενεργειών από την περιποίηση, να το φροντίσουμε, μέχρι την τροποποίηση, να ανοίξω ένα δρόμο, την περιφρόνηση, άστο ερήπιο είναι, την καταστροφή ενίοτε, ενέργειες που σχολιάζουν όμως την κυρίαρχη μνήμη της δημόσιας ιστορίας, την οποία ενσωματώνει ο τόπος και τα μνημεία του ως υλικό τεκμήριο. Ας γυρίσουμε στα δικά μας. Εδώ και τα χωραρχεία, τα αμυντικά έργα, τα κάστρα, τα φρούρια, τα οχυρά ήταν εργαλείο ελέγχου και κυριαρχίας του εδάφους. Συμφωνούμε σε αυτό. Το διαμόρφωσαν ή το έδωσαν χαρακτηριστικά γνωρίσματα και πολλές φορές προσαρμόστηκαν και έγιναν ένα με αυτό. Η αρχιτεκτονική τους μορφή, μπορεί να πάρουν μια εικόνα της έκθεσης, η κατανομή τους στον χώρο κατά κύριο λόγο, η θέση τους, σύμφωνα με την φερόμενη στρατιωτική οργάνωση του εδάφους σε αντιθετικούς και αμυντικούς σχηματισμούς και τους μηχανισμούς ελέγχου του τοπικού πληθυσμού, μαρτυρούν την ιστορία και η λειτουργία τους έτσι που έγιναν ένα είδος θρύλου με φάσμα πολύ πιο πλατή από εκείνο της ιστορίας και της κοινωνικής οικονομίας και των μετασχηματισμών της. Ζητήματα αυτά ανήκουν, ξέρετε πού, στην τοπική ταυτότητα. Αυτό είναι. Από τους διοργανωτές εκφράστηκαν οι ειλικρινείς ευχαριστίες στο Δήμο Ιγουμενίτσας και το Κέντρο Ιστορικών Μελετών Θεσπρωτείας, που ευγενικά παραχώρησαν τα πρωτότυπα έργα ιδιοκτησίας τους για τις ανάγκες της έκθεσης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιγουμενίτσας. Ας δούμε μια φωτογραφία προπολεμική, όπου δείχνει τι ακριβώς, το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Και εδώ είναι το αρχαιακό κατάστημα που έστησαν οι νεότουρκοι. Και αργότερα συμπληρώθηκε και έγινε η σημερινή νομαρχία, η περιφέρεια σήμερα. Και πάνω μια από τις πιο παλιές φωτογραφίες του κάστρου. Το κάστρο χωρίς αυτό το σεντόνι των δέντρων που βάλανε λες και θέλουν να το κρύψουν από το λιμάνι. Και το τρένο, που θα έρθει, λέει, εδώ πέρα θα αλλάξει τον κυκλοφοριακό χάρτη. Κοιτάξτε, ένα ψήφισμα της εποχής, όπου λέει σαφώς ότι το τρένο τελείωσε. Το είχε αναλάβει μια γερμανική εταιρεία και αν δεν είχαμε κερδίσει τον πόλεμο, τώρα θα είχαμε τρένο. Μπορούμε να διαλέξουμε ελευθερία ή τρένο. Εδώ λοιπόν θορυβήθηκαν οι Έλληνες. Διότι, ως γνωστόν, αν ο λιμάνι της Ιγουμενίτσας προοδεύσει, θα χάσει το λιμάνι της Πάτρας
και το λιμάνι της Πρέβας μας. Σαν τις σημερινές ανησυχίες τα πράγματα δηλαδή, και βλέπετε εδώ ότι το προξενείο της Ελλάδος στον Πρεβέζη στέλνει κατεπίον τηλεγράφημα στα κεντρικά στην Αθήνα και λέει: «Παιδιά, χανόμαστε. Οι Τούρκοι οργανώνουν τη Ρεσαριέ. Και εμείς θα μείνουμε έτσι». Μετά τους Βενετσιάνους βέβαια, ήρθαν άλλοι Ιταλοί. Βλέπετε ότι πίσω είναι το γνωστό σήμα κατά δευτέρη της τότε λιμανιού, είναι η κατάκτηση της Ιγουμενίτσας από τους απογόνους των Βενετσιάνων. Και τα έργα τους. Η Ιγουμενίτσα λαιλατημένη και καμένη στα 1941. Κοιτάξτε πώς την είχε καταντήσει. Είναι μια ωραία φωτογραφία του Μπρέστα από την Παραμυθιά. Και από κοντά μια δέσποτη φωτογραφία του Μπαλάφα. Χάρη όμως την επιγραφή, μπορέσαμε να την εντοπίσουμε και να τη φέρουμε κι αυτή στην Ιγουμενίτσα. Αυτές τώρα που ακολουθούν είναι σπάνιες φωτογραφίες από άλλους κατακτητές, τους Γερμανούς, που ήρθαν κι αυτοί στην Ιγουμενίτσα. Είναι έτοιμοι να περάσουν στην Κέρκυρα και να κάνουν τις γνωστές σφαγές της Βεραχίας της Άκουη. Αυτός εδώ με το Έμπελ Βάις στο Πηλίκιο είναι διοικητής της ματωγωμένης Έμπελ Βάις. Φανταστείτε ότι καταλαβαίνουμε ότι είναι στην Ιγουμενίτσα επειδή απέναντι ακριβώς βρίσκεται το γνωστό ξενοδοχείο. Ήταν λίγο πιο κάτω από την Τομαχία, υπάρχει ακόμα και σήμερα. Τον βλέπετε και πηγαίνει στην Κέρκυρα ο περίφημος Λάμπης. Φανταστείτε τον τρόμο μου και την απελπισία μου όταν στο σημείο εκείνο είδα μια καφετέρια η οποία ονομαζόταν Έντερ Βάρη. Ποιος την είχε την έκπληξη, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτή η πανοραμική φωτογραφία έχει τραβηχτεί από φαντάρο από το Τσιμπουρίκι. Και την ένωσα για να μπορέσουμε να δούμε όλο τον κόσμο της Ιγουμενίτσας τα 1943. Έτσι ήταν λοιπόν η περιοχή. Και εδώ συνεχίζουμε με τους Γερμανούς που με αυτά τα μέσα προσπάθησαν να καταλάβουν την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά και να χτυπήσουν τους Ιταλούς. Και από μια όμορφη φωτογραφία, μια ιδιλιακή σχεδόν νεοκλασική Ιγουμενίτσα της δεκαετίας του 30, πέρασαμε σε μια γρήγορα αναπτυσσόμενη πόλη. Βλέπετε εδώ πέρα είναι η κατηφόρα της Σλοβακίας αυτή, που πηγαίνουμε μέσα στην κεντρική Ιγουμενίτσα και ακόμα κυριαρχούσαν τα κάρα. Με αυτά κουβάλαγαν τις πραγμάτιες. Κάπου το λοιπόν τελειώσαμε. Όχι, μη χαίρεστε. Διότι εγώ δεν θα μείνω στο κάστρο της Ιγουμενίτσας, αλλά θα μείνω σε ένα κτίσμα που βρισκόταν κάτω από το κάστρο και ήταν δίπλα στο λιμάνι. Το φορτί. Γκανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σερβίς Xperia Sony. Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Ακολουθεί η εκπομπή Ελεύθερα, όπου απόψε, αντί για την συνηθισμένη εκπομπή με προσκεκλημένο κάποιον εκπρόσωπο, φορέα ή συνομιλητή του κυρίου Μάστορα, θα παρακολουθήσετε την εκδήλωση του βιβλίου, το οποίο συνέγραψε πρόσφατα και έχει τίτλο «Όταν ήμουν δήμαρχος». Η παρουσίαση έγινε πρόσφατα στην τοπική κοινότητα Σαγιάδας. Από εμάς, να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.